σας, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας καλωσορίζω στο Όλα Καλά. Θέλουμε και ευχόμαστε να πάνε όλα καλά για όλους εσάς εκεί έξω, για εμάς εδώ πέρα προπαντός, μια σκηνή πρεμιέρα μας. Να σας πω ότι θα είμαστε κάθε μέρα εδώ, Δευτέρα έως και Παρασκευή, 8 παρατέταρτο στο Μακεδονία TV. Αυτό είναι το ραντεβού μας. Και πριν περάσουμε στα της ημέρας, να σας πω ότι εγώ είμαι η Νικολέτα Ράλη, είμαι από την Αθήνα. Τη λατρεύω τη Θεσσαλονίκη, τη θεωρώ ίσως την ωραιότερη πόλη στον κόσμο. Μόνο ένα παράπονο έχω. Ότι εδώ πέρα όποιος έρχεται φεύγει 10 κιλά πλάς, 20 κιλά πλάς, αλλά δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ίσα-ίσα περάσουμε και καλά μηνύματα. Λοιπόν, να σας πω ότι στο σημείο αυτό θέλω να σας συστήσω τους αγαπημένους μου, λατρευτούς συνεργάτες αυτής εδώ της εκπομπής. Επειδή ο DJ μας και εμείς εδώ είμαστε πάρα πολύ ροκτύποι γενικότερα. Άμα ακούς τον David, θέλεις να λυκνίσεις. Λοιπόν, να σας πω τι θα δούμε σήμερα. Θα δούμε πολύ ωραία θέματα και χαίρομαι πολύ γι' αυτό, γιατί κάποια είναι και αποκλειστικά. Όπως η Ellie Style που μιλάει αποκλειστικά στην κάμερα του Όλα Καλά. Για πίσω από τις κάμερες λένε άντε να τελειώνουμε να πάμε τα γλυκά μας. Λιγουρεύονται. Λιγουρεύονται. Λοιπόν, Στεφανία μου, κάθε μέρα θα κάνεις τα έτσι πιο καυτά και πιο hot θέματα την επικαιρότητα. Βεβαίως και σήμερα μερικά να δούμε το βίντεο. Για μένα ήταν αυτό. Πες γιατί είναι Ελληνεγάκη, να μας πει το σοφάκι μας, διότι ήταν εδώ για κάποια εγγένεια ενός καταστήματος, νομίζω. Ναι, ήταν για τα 15 χρόνια ενός. Δύο μέτρα δεν τη λες. Σε μικρά μπουκαλάκια. Καλά τα λες κορίτσι μου, σε καλά τα λες. Και τα δείγματα όμως. Ωραία. Και... ας ξέρουμε κανείς εδώ, αν τύχει, ούτε έχετε κάποιο σημείο, πόσο ύψος έχει ο Τραμπ. Ψηλότερο. Όταν γενικότερα δείχνουν κάποιους παρουσιαστές τα τρέιλερ και δείχνουν μόνο αυτό το πλάνο, το οποίο πώς λέγεται παιδιά αυτό, κάπως λέγεται το μέχρι εδώ, μέχρι τη μέση, φοράνε από κάτω τι να είναι. Πώς είναι σε δεις πάνε με το σόβρακο και τις λένε. Με το τζινάκι, με το πουκάμισο και αυτά. Πώς? Το γοητευτικότατος. Το grow plan. Λοιπόν, Lucky Room, να σας πω εδώ μεταξύ, μια και μου δίνετε ευκαιρία, μια και είμαι σε αυτήν εδώ την εκπομπή, μη είχαμε πάρει τηλέφωνο να πάω. Ναι, θα σε ρωτούσα, ναι. Στο Lucky Room να κάνω. Με πρόλευε άλλος. Πολύ ξένη μου. Έχει σαν τα σκυλιά που κάνουν άλλα για να δείξουν ότι το χώρο. Αέρα με το όπλο. Απαράδεκτος. Λοιπόν, τώρα θα πάμε πάλι στην τοπική μας εδώ αγορά. Διότι κάποιοι άνθρωποι είναι πάρα πολύ έξυπνοι και σκέφτηκαν κάτι, Σοφία μου, πολύ πιασάρικο. Όχι. Αλήθεια σας λέω, σας τορκίζομαι. Μην το ξαναπεί. Αλλά και ποιοι αγαπημένα μας, ποια από τα αγαπημένα μας πρόσωπα, δεν είναι ότι η μαμά και τον μπαμπά, εννοώ τους αγαπημένους μας από την τηλεόραση, βρέθηκαν το Σαββατοκύριακο αυτό στη Θεσσαλονίκη. Και εγώ ήμουν εδώ. Παιδιά, ειλικρινά, μετά από το απόσπασμα που ήταν για τον Άδωνη Γεωργιάδη, δεν μπορούσα να δω τίποτα γιατί δεν το πίστευα ότι πίστεψε το κουλούρι. Ψυχούλες μου, ψυχούλες μου. Νομίζω ότι όποιος έχει σκυλάκι μπορεί να καταλάβει Whiskas και στο Pedigree. Τώρα όμως θα αλλάξουμε τελείως θέμα. Φαίνεται ότι μου τρέχουν τα σάλια γιατί έφαγα πριν ένα κοκ και επειδή θα το καταλάβετε πρέπει να το πω. Εγώ το έκανα. Λοιπόν, ο Μιχάλης μας, είχαμε τα λοιπόν, πάμε να μας ανοίξει κυριολεκτικά η όρεξη με τον Μιχάλη να κάνει το πιτσαδόρο και όχι τον delivery boy. Να σας πω, να σας δίνω συγγνώμη μάλλον, γιατί είχαμε ετοιμάσει και άλλα πολύ ωραία θέματα και δεν το λέω πολύ ωραία θέματα για την εκπομπή μας. Ήταν πραγματικά εξαιρετικά όπως το αφιέρωμα στην Μελίνα Μερκούρη αλλά και το σαν σήμερα. Εδώ θα είμαστε ολόκληρη την εβδομάδα. Δευτέρα.